μπορεί να κατέρευσε σε χρόνο ρεκόρ σαν χάρτινος πύργος το Νοέμβριο του 2020 από τα ορμητικά νερά του Αρκαδιώτη ποταμού, όμως επίσης σε χρόνο ρεκόρ κατασκευάστηκε στη θέση της μία νέα υπερσύγχρονων προδιαγραφών. Ο λόγος για τη γέφυρα του Σταυρωμένου ανατολικά του Ρεθύμνου προϋπολογισμού σχεδόν 2 εκατομμυρίων ευρώ. Το πρωί ο Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων Νίκος Κουλάς έκανε αυτοψία στο εργοτάξιο, όπου πλέον εκκρεμούν οι τελευταίες πνεγιές για να παραδοθεί και επίσημα το έργο που θα θωρακίσει αντιπλημμυρικά για τις επόμενες δεκαετίες στην ευρύτερη ανατολική ζώνη του Ρεθύμνου. Είναι ένα τεχνικό επίτευγμα η γέφυρα η νέα του Αρκαδιώτη στην περιοχή του Σταυρωμένου Ρεθύμνου. Εκτελέστηκε σε χρόνο ρεκόρ από τον Μάιο που ξεκίνησαν οι εργασίες και παραδίδεται τις επόμενες ημέρες έτοιμη με όλους τους όρους ασφαλείας. Ήταν ένα έργο το οποίο ήταν αγίο μετά την κατάρρευση της παλαιάς γέφυρας, η οποία περνούσε την παλαιά Εθνική Οδό Ηρακλείου Ρεθύμνου πάνω από τον Αρκαδιώτη ποταμό και η οποία καταστράφηκε με τις πλημμύρες. Θα δώσει σημαντικά ωφέλη οικονομικής φύσεως σε όλη την ευρύτερη περιοχή, δεδομένου ότι αυτή η γέφυρα είναι πάρα πολύ σημαντική, επειδή ενώνει δύο παλιές επαρχίες, Ρεθύμνου και Αμυλοποτάμου, και αποτελεί πύλη εισόδου για το Μουσείο της Ελεύθερας και όλο τον αρχαιολογικό χώρο της Ελεύθερας. Από την πρώτη στιγμή η περιφέρεια Κρήτης ανασκουμπόθηκε για την κατασκευή της νέας γέφυρας, όμως χρειάστηκε να μεσολαβήσει ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να ξεκινήσουν οι εργασίες, καθώς έπρεπε να οριοθετηθεί ο ποταμός, να ισοπεδωθεί η παλιά γέφυρα και στη θέση της να κατασκευαστεί η νέα, που πλέον μπορεί να σηκώσει το βάρος του νερού που φέρνει κάθε χειμώνα ο Αρκαδιώτης ποταμός. Κατασκευάστηκαν στη θέα και κλειδώματα ασφαλείας με το πιο σύγχρονο τρόπο τεχνικής δόμησης γεφυρών. Οριοθετήθηκε ταυτόχρονα ο Αρκαδιώτης ποταμός με σειρματοκιβώτια σε σημεία βόρεια και νότια της γέφυρας για να μην έχουμε επανάληψη πλημμυρικών φαινομένων. Είναι μια γέφυρα 32 μέτρα άνοιγμα, χωρίς ποδαράκι στη μέση, συνήθως τα 10 μέτρα έχει ποδαράκι, ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα με τον όγκο νερού που θα κατεβαίνει, και προβλέπεται να ανοίξει η γέφυρα του ΒΟΑΚ ανατολικά κατά 8 μέτρα. Πίσω να θωρακιστούν τα σχολεία με συνέχιση των σειρματοκιβωτίων, να γίνει μια γέφυρα πρόσβαση στα σχολεία δεδομένου ότι έχουμε 350 παιδιά, και πιο πάνω να γίνουν φράγματα ανασχέσεως και λεκάνες ηρεμίας, ώστε να μπορούν να αποφευχθούν στο μέλλον πλημμυρικά φαινόμενα. Ο Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων επισκέφθηκε και την περιοχή του Καλονυχτίου δυτικά του Ρεθύμνου, όπου επίσης κατασκευάστηκε ένα σύγχρονος δρόμος στη θέση του παλιού που ξυλώθηκε από τις πλημμύρες στο πρόσφατο παρελθόν.